Τρέχει επικαιρότητα. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει με την δολοφονία του Άλκη στον εισαγγελέα. Πριν από λίγο οδηγήθηκε 23χρονος δολοφόνος. Τον αποδοκίμασα συγκεντρωμένη. Πραγματικά εξελίσσεται ως θρίλερ, γιατί ο δολοφόνος, ο φερόμενος ως δολοφόνος, δεν έχει ακόμα ομολογήσει. Έτσι. Ναι. Πράγματι, Φίλιππε, κάτω από έντονες αποδοκιμασίες από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια, οδηγήθηκε το πρωί ο κατηγορούμενος Αλβανός στον εισαγγελέα. Πέρασε μάλιστα την κεντρική είσοδο των δικαστηρίων φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο και φυσικά έχοντας κυμμένο το κεφάλι. Οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στην ταυτοποίηση δύο ακόμη ατόμων, ενώ συνεχίζουν τις έρευνες μέσα από μαρτυρίες και τις κάμερες από τον τόπο του εγκλήματος, προκειμένου να ταυτοποιήσουν και τους υπόλοιπους αυτούργους της τυγερής δολοφονίας. Ο ίδιος όμως, όπως είπες, κρατά σκληρή στάση, αρνούμενος τις κατηγορίες, όταν το οπαδικό του παρελθόν από τη μία επιβεβαιώνει τη δράση του, αλλά κυρίως την επιβεβαιώνουν οι μαρτυρίες και τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του σημείου όπου έκαναν τη φωνική επίθεση. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τι ακριβώς έχει γίνει. Πάμε να δούμε τις αποδοκιμασίες κατά την μεταγωγή του στον εισαγγελέα. Να δούμε παρακαλώ πολύ και να ακούσουμε το τι ακριβώς έγινε εκεί. Πάμε να δούμε, όπως επίσης ξαναλέμε, δεν ομολογεί την εμπλοκή του. Δεν ομολογεί την εμπλοκή του. Μάλιστα, πάμε να δούμε, υπάρχει και το βίντεο, το ντοκουμέντο και από τη στιγμή της δολοφονίας. Ξαναλέμε ότι αυτή τη στιγμή έχει ξεσπάσει ένας άλλος για το τι ακριβώς έχει γίνει. Εδώ δείχνει τη στιγμή της δολοφονίας. Ήθελε να σκοτώσει ο συγκεκριμένος. Ήθελε να δολοφονήσει. Και το θέμα εδώ είναι, για ποιο λόγο. Μήπως τα οπαδικά κίνητρα δεν είναι κίνητρα οπαδικά, αλλά είναι μια δικαιολογία για να επιτεθεί και να βγάλει τη σκληρότητα, την αγριάδα, την εγκληματικότητά του καθένας από αυτούς. Πάντως ο συγκεκριμένος... Γιατί μιλάμε για τέρας. Έτσι είναι, μιλάμε τέρας. Για ένα τέρας, το οποίο δεν θα έπρεπε να ξαναδεί το φως του ήλιου. Από τη στιγμή που κάνει αυτό είναι το σκληρό αυτό, έγκλημα. Είναι ότι δεν μπορείς να πιστέψεις ούτε εσύ ο ίδιος ούτε κανείς μας ότι μπορεί να έγινε τέτοιο σκληρό έγκλημα για τόσο ηλίθια αφορμή και συγχωρέστε δεν με για τη λέξη. Δεν έχει λογική. Μα καμία. Ένα έγκλημα ποτέ δεν έχει καμία λογική. Αλλά ξαναλέμε, στα καλά καθούμενα ανοίγει την πόρτα, πάτε να σφάζει και γεια σας. Ναι. Δεν υπάρχει λογική, όπως το λες. Πάμε να δούμε τι λέει ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κ. Ευγενάκης. Τι έχουμε κάνει σαφές και έχουμε νομοθετήσει επ' αυτού, αυστηροποιώντας το θεσμικό πλαίσιο ότι καμία πράξη βίας δεν είναι ανεκτή και φυσικά δεν μένει ατιμώρητη. Ο αθλητισμός δεν παράγει βία. Ο αθλητισμός είναι ζωή και όχι αρένα εγκληματιών. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Κούγια. Έχουμε και τον κύριο Κούγια, ο οποίος έχει αναλάβει την οικογένεια του Άλκη για να μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Πραγματικά όλη η Ελλάδα είναι στο πλευρό αυτής της οικογένειας, στο πλευρό της οικογένειας του Άλκη, όποια ομάδα και να είναι, ό,τι και να είναι, όλοι μα όλοι είμαστε κοντά σε αυτή την οικογένεια. Φίλιππε, τελευταίες πληροφορίες δεν ξέρω αν το άκουσες που λένε. Έχουμε τον κύριο Κούγια για να μας δώσει οτιδήποτε καινούργιο υπάρχει. Κύριε Κούγια, καλησπέρα σας. Κύριε Κούγια, καλησπέρα σας. Κύριε Κούγια, μας ακούτε? Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Είμαστε στον αέρα, κύριε Κούγια, καλησπέρα. Για πείτε μας, τι καινούριο έχουμε με την υπόθεση, η οποία δεν έχουμε τίποτα καινούριο, γιατί εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε καινούριο. Εμείς δικαιούμεθα να έχουμε πρόσβαση στη δικογραφία μόνο αφού απολογηθεί ο δράστης. Μόνο τότε έχουμε δικαίωμα να έχουμε, τότε έχουμε δικαίωμα να δηλώσουμε υποστήριξη κατηγορίας και ακολούθως να πάρουμε αντίγραφα. Μου κάνει εντύπωση όμως ότι δεν έχουν συλληφθεί οι υπόλοιποι.
Κανένας ακόμα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι δεν έχουν συλληφθεί οι πολίτες. Ενώ τους γνωρίζει η αστυνομία. Ορίστε. Ενώ τους γνωρίζει η αστυνομία. Δεν γνωρίζω αν τους γνωρίζει, δεν έχω τη δικογραφία. Δεν έχω μιλήσει με την αστυνομία, δεν έχω δυνατότητα να μιλήσω. Η υπόθεση μέχρι την ώρα που πήγε στον εισαγγελέα και τώρα στον ανακριτή, δεν ξέρω ανακρίτρια ποιος θα κάνει την ανάκριση, είναι στο στάδιο της μυστικότητας. Κανείς δεν έχει δικαίωμα. Και εμείς έχουμε δικαίωμα μόνο αφού απολογηθεί ο κατηγορούμενος. Μάλιστα. Η οικογένεια τι λέει, νιώθει ικανοποιημένη τουλάχιστον. Δεν μπορώ να έχω κι εγώ άποψη τι έχει κάνει ή τι δεν έχει κάνει η αστυνομία. Μάλιστα. Η οικογένεια του Άλκη νιώθει τουλάχιστον ικανοποίηση. Δεν σας άκουσα, κύριε Καμπούρη. Λέω, εάν η οικογένεια του Άλκη νιώθει ικανοποίηση. Δεν σας άκουσα καθόλου. Νιώθει ικανοποίηση η οικογένεια του Άλκη που συνελήφθη ο δολοφόνος. Και ο πατέρας και η μητέρα. Ο πατέρας είναι σε τραγικότατη κατάσταση. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει με κανέναν. Η μητέρα μόλις μπορεί να αρθρώσει δύο λέξεις. Θα τους δω το Σαββατοκύριακο και τότε θα έχω και εγώ μια άποψη τι πιστεύει η οικογένεια. Μάλιστα.